Το δεύτερο μέρος του δελτίου μας θα το ξεκινήσουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο κεντρικό στούντιο του Ιόνιον τον κύριο Γιώργο Στασινό, είναι ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε θερμά που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε κάποια θέματα έτσι που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και θα ξεκινήσω από όλες αυτές τις αυξήσεις που βλέπουμε στα υλικά, τα οικοδομικά κυρίως υλικά. Πόσο επηρεάζουν την καθημερινότητα τόσο στα έργα τα δημόσια, την εξέλιξή τους, όσο και στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στην οικοδομή? Σίγουρα τα επηρεάζουν. Καταρχήν όσον αφορά τα δημόσια έργα, επειδή υπάρχει σημαντική αύξηση του κόστους σε συγκεκριμένα υλικά, έχει προωθηθεί μια ρύθμιση από την κυβέρνηση έτσι ώστε κάποια υλικά που έχουν αυξηθεί πολύ, όπως παράδειγμα η άσφαλτος, να μπορούν να τα πληρώνονται οι εργολάβοι τουλάχιστον στην τιμή που τους κοστίζει. Οπότε να προωθηθεί ένα μέρος της υπάρχει αύξησης. Κίνδυνος να μείνουν κάποια έργα στη μέση, θεωρείτε? Εκτιμώ πως όχι, γιατί υπάρχει ένα μπόνους που έχει δοθεί για να γίνουν στην ώρα τους τα έργα 5% στους εργολάβους. Υπάρχει ένα κόστος που το απορροφά η κυβέρνηση και θα μειώσουν και το κέρδος τους ή ενδεχομένως θα φτάσουν σε σημείο να μην έχουν κέρδος οι εργολάβοι προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα. Επομένως, αν όλοι προσπαθήσουν από λίγο, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν να ολοκληρωθούν τα έργα. Η οικοδομή στον ιδιώτη πώς... Στον ιδιώτη δεν μπορεί να απορροφήσει κάποιος αυτά τα κόστη. Επομένως, το μόνο που συμβαίνει είναι ουσιαστικά να μειώνεται το κέρδος από τους ιδιώτες κατασκευαστές. Από εκεί πέρα, βέβαια, η οικοδομική δραστηριότητα πάει πολύ καλά. Έχουμε σημαντική αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας. Οι οικοδομικές άδειες είναι περισσότερες από όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σε αυτό, βέβαια, βοηθάει ότι εκτός από τις νέες οικοδομές, έχουμε και σημαντικά προγράμματα όπως είναι το εξοικονομώ κατοίκων ή το εξοικονομώ που θα βγει για τους νέους ή το εξοικονομώ για τις επιχειρήσεις εμπορικές και τουριστικές που θα βγει το επόμενο διάστημα. Επομένως, υπάρχουν και εργασίες στα υπάρχοντα κτίρια προκειμένου να υπάρχει ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική με το κόστος της ενέργειας που έχουμε αυτή τη στιγμή. Μια και το θέσατε το εξοικονομώ και αυτά τα προγράμματα, πώς βλέπετε να πηγαίνουν, κύριε Πρόεδρε? Αυτά πηγαίνουν καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Φανταστείτε ότι φέτος, που είναι η πρώτη φορά που το διαχειρίζεται και το Τεχνικό Επιμελητήριο μετά από 15 περίπου χρόνια, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός κατοικιών από ένα εξοικονομώ ήταν γύρω στις 40.000, αυτή τη στιγμή έχουν ενταχθεί προσωρινά τουλάχιστον 87.000. Δηλαδή έχουμε πολύ σημαντικούς πόρους που πέφτουν στο πρόγραμμα. Περίπου, φανταστείτε, στο τελευταίο εξοικονομώ του 2021, 1,2 δισεκατομμύρια περίπου. Συζητάμε για πάρα πολύ μεγάλα κονδύλια που έχουν πέσει σε τέτοια προγράμματα. Επομένως, αυτά κινούν την οικοδομή και εκείνα. Και είναι και σημαντικά και για τον πολίτη, γιατί γυρίζουν πίσω στον πολίτη, γιατί καταλαβαίνουν με τέτοιο κόστος ενέργειας ότι είναι σημαντικό να γίνει. Βέβαια, γυρίζουν στην αγορά. Ταμείο Ανάκαμψης ΕΣΠΑ, πώς πάμε? Υπάρχουν υπερβολικά πολλοί πόροι αυτή τη στιγμή και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το νέο ΕΣΠΑ. Έχουμε Ταμείο Ανάκαμψης, νέο ΕΣΠΑ. Τέτοιοι πόροι δεν υπήρχαν ποτέ στη χώρα. Επομένως, πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να απορροφήσουμε τα χρήματα μέσα στην επόμενη τετραετία του πολύ. Επομένως, σε συνδυασμό με το ΕΣΠΑ, πρέπει να τρέξουν, να οριμάσουν πολύ πιο γρήγορα και να τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Μάλιστα. Θέλω να, σκεπτόμενος λίγο έτσι την κλιματική αλλαγή, τις πλημμύρες, τις φωτιές που έχουμε, τι ισχύει τώρα με τις διαδικασίες αυτές, τι προτείνει τότε, πώς να εξελιχθεί η κατάσταση, να βοηθηθεί και το κράτος έτσι, αλλά και ο ιδιώτης και οι εταιρείες? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή και το Ταμείο Ανάκαμψης, άμα δείτε, δεν είναι Ταμείο Ανάκαμψης και το είναι και ανθεκτικότητας. Ο σημαντικότερος όρος που πρέπει να τεθεί αυτή τη στιγμή προς συζήτηση είναι η ανθεκτικότητα. Η ανθεκτικότητα των πόλεων, η ανθεκτικότητα των κτηρίων. Επομένως, υπάρχει αυτή τη στιγμή νέο κομμάτι του ΕΣΠΑ που αφορά όλες αυτές τις εργασίες της πολιτικής προστασίας. Επομένως, θα πρέπει να προβλέπουμε πιο νωρίς τα αντιπλημμυρικά έργα, θα πρέπει να γίνονται αντισεισμικοί έλεγχοι, προσεισμικοί έλεγχοι πολύ πιο νωρίς, έτσι ώστε να προλαβαίνουμε ζημίες που ενδεχομένως θα έρθουν. Ευχαριστημένοι μέχρι τώρα ή θέλει δουλίτσα? Θέλει πολλή δουλειά ακόμα. Γιατί θέλει πολλή δουλειά? Γιατί πρέπει να πάμε στο κομμάτι του να προλάβουμε γεγονότα και όχι να ερχόμαστε μετά τα γεγονότα να θεραπεύουμε, το οποίο και έχει φοβερές συνέπειες και έχει και μεγαλύτερο κόστος. Έχει συνέπειες ενδεχομένως και σε ανθρώπινες ζωές, εκτός από τις κατασκευές, τα κτίρια, τα οποία είναι φυσικά πολύ σημαντικά, αλλά είναι πολύ πιο σημαντικό να προλάβουμε τέτοια γεγονότα. Μάλιστα. Άρα πρέπει να αυξήσουμε και τους προσεισμικούς ελέγχους, θα πρέπει να προβλέπουμε κατά το δυνατόν πλημμύρες που μπορεί να έλθουν.
και προφανώς και φωτιές κατά το δυνατόν. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Τα μέλη σας, τα κατά τόπους τεχνικά επιμελητήρια, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν, τι εισπράτετε, τι συζητείτε στα δελτία σύγχρονα? Κοιτάξτε, αναπεριοχές είναι διαφορετικές, αλλά υπάρχουν πάντα προβλήματα στις πολεοδομίες, καθυστερήσεις, ενδεχομένως και όταν αυξάνεται η οικοδομική δραστηριότητα, αυξάνονται και αυτά. Αυτό οφείλεται βέβαια σε διαφορετικούς λόγους. Είναι αντιμετωπίσιμα ή βρίσκεται, πέφτεται σε τείχους? Σε μερικές περιπτώσεις, αν τα δει κάποιος καθένα ξεχωριστά και να μην προσπαθεί να κάνει οριζόντιες ρυθμίσεις να τα αντιμετωπίσει, τότε αντιμετωπίζονται. Αν κάποιος θεωρήσει ότι με μία ρύθμιση θα αντιμετωπίσει τα πράγματα σε όλη την Ελλάδα, είναι εντελώς διαφορετικό. Θεωρώ πάντως ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή πραγματικά ευκαιρίες να αλλάξουμε τη χώρα και να πάνε τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα. Είναι, σας είπα, σημαντική πόρη και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να επιταχύνουμε διαδικασίες, να ψηφιοποιήσουμε το κράτος κατά το δυνατόν περισσότερο. Εμείς το κάνουμε. Στην καρδιά είναι σε καλό δρόμο να ψηφιοποιηθεί και να πάνε οι διαδικασίες. Κοιτάξτε, εγώ θα σας το πω όσον αφορά το δικό μας κομμάτι. Εμείς πλέον βγάζουμε ηλεκτρονικά τις άδειες μέσω του συστήματος ΙΑΔΙΣ που έχει τότε. Τώρα έχουμε προχωράμε ένα πολύ μεγάλο έργο, 120 εκατομμυρίων, να ψηφιοποιήσουμε όλα τα αρχεία των πολεοδομιών. Προχωράμε έναν ενιαίο ψηφιακό χάρτη που θα έχει όλα τα γεωχωρικά δεδομένα, ό,τι δεδομένο απαιτείται για μια διοδότηση. Θεωρώ ότι αν αντιμετωπίσουμε τη γραφειοκρατία, όχι ψηφιοποιώντας τη, αλλά μειώνοντάς τη και ταυτόχρονα ψηφιοποιώντας τη διαδικασία, αλλά μειώνοντάς τη ταυτόχρονα, τότε θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ώστε να έχει ανάπτυξη η χώρα. Ξέρετε, εμείς οι μηχανικοί πάμε παράλληλα με την ανάπτυξη. Όταν υπάρχει ανάπτυξη, ανάπτυξη χωρίς εμάς μάλλον δεν γίνεται. Όταν δεν υπάρχει ανάπτυξη, εμείς δεν έχουμε δουλειά. Μην ξεχνάμε ότι είδαμε κάποιες εικόνες πραγματικά άσχημες πριν λίγες ημέρες σε ένα ρεπορτάζ στην πολεοδομία στην Πάτρα, όπου ήταν τεράστιοι φάκελοι, όγκοι ολόκληροι φακέλων. Αυτά θα τα ψηφιοποιήσουμε. Σε δύο χρόνια σας λέω ότι δεν θα υπάρχουν, δεν θα χρειάζονται τέτοιοι φάκελοι. Θα μπαίνει στον υπολογιστή σου και θα παίρνει όλα τα αρχεία αυτόματα. Σε δύο χρόνια δεν θα έχουμε αυτές τις εικόνες που βλέπουμε. Σε δύο χρόνια πάντως αυτά τα αρχεία δεν θα υπάρχουν. Ή θα είναι κάπου αποθηκευμένα και θα τα βρίσκουμε ψηφιακά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την συμβουλή σας. Να είστε καλά. Στη διάθεσή σας κάθε φορά που θα έρχομαι, επειδή έχω σπουδάσει και εδώ στην Πάτρα, βρίσκω κάθε φορά μια ευκαιρία για να έρθω. Συναντάτε και φίλους. Συναντάω και πολλούς φίλους και επομένως στη διάθεσή σας κάθε φορά που θα είμαι εδώ. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά.